Καλησπέρα. Σάββατο 30 Μαΐου 2020, το βραδινό μας vlog. Πώς να είσαι ο εαυτός σου σε μια σχέση. Είναι το ερώτημα και τίτλος του vlog. Ε, μια φίλη η οποία παρακολούθησε το βίντεο, το θεωρητικό, με τίτλο «Πώς αντιμετωπίζω ένα ξαφνικό χωρισμό», μου έχει στείλει το ακόλουθο ερώτημα. Το είχε γράψει αρχικά σε σχόλιο κάτω από το βίντεο και της είπα στείλ το μου να το κάνουμε vlog. Καλησπέρα Θέκλα Μόλις παρακολούθησα το σχετικό βίντεο, πώς αντιμετωπίζω ένα ξαφνικό χωρισμό. Με προβλημάτισες όταν ανέφερες ότι όταν είσαι σε σχέση με πραγματική αγάπη, δεν θέλει μεγάλη προσπάθεια και πρέπει να είσαι ο εαυτός σου, χωρίς να φοβάσαι. Δηλαδή, αν αυτός ο εαυτός σου είναι ο κακός εαυτός σου, για παράδειγμα βρίσκεις συνέχεια δικαιολογίες για να μην κάνεις τις ασκήσεις που θα φτιάξουν τη μέση σου, είσαι σε κατάσταση άρνησης και δεν βλέπεις τα λάθη σου αλλά μόνο του άλλου. Ή έχεις κάποιο νηθισμό π.χ. στον τζόγο και σου λέει ο σύντροφός σου κόψε το, μας κάνει κακό. Και ο θυσμένος δεν θέλει αλλά δεν μπορεί και παίζει ελεύθερα γιατί θα φοβάται την κρίνια. Δεν είναι ο εαυτό του. Μπορείς σε παρακαλώ να μα κάνεις ένα διαχωρισμό εδώ. Λοιπόν, έχεις δίκιο ότι είπα στο βίντεο ότι όταν είσαι σε σχέση με πραγματική αγάπη δεν θέλει μεγάλη προσπάθεια και πρέπει να είσαι ο εαυτό σου χωρίς να φοβάσαι. Και εξακολουθώ να έχω αυτή την άποψη, ακόμη και μετά από το θέμα που έθεσες και ερώτησες. Λοιπόν, ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι θυσμένος στον τζόγο, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μία προσωπικότητα διαταραγμένη, ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση που δεν προσέχει τον εαυτό του. Δεν έχει καλή σχέση με τον εαυτό του. Εάν δεν είναι ο εαυτός του μέσα στη σχέση, εάν λοιπόν προσποιείται μέσα στη σχέση και συμπεριφέρεται σαν να και δεν έχει τα θέματα που έχει, αυτό είναι υγιές για τη σχέση, για τον άλλο σύντροφο, αλλά και για τον ίδιο. Με απλά λόγια, Λύνονται τα προβλήματα όταν στρουθοκαμιλίζουμε, όταν ταχώνουμε χώνουμε κάποτε από το χαλί ή μένουν εκεί πέρα μόνα τους και δρακιάζουν που λέμε στην Κύπρο και μεγαλώνουν και μεγενθύνονται. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν, ή νομίζουμε να βάλω και τον εαυτό μου μέσα γιατί έχω περάσει και εγώ από αυτή τη φάση, ότι οι σχέσεις είναι ένα παιχνίδι στο οποίο πρέπει να παίξει καλά το ρόλο σου και άμα παίξει καλά το ρόλο σου θα ανταμυφθεί. Αυτή είναι μια μεγάλη παγίδα. Να παίζεις ρόλους σε μια σχέση. Να υποκρίνεσαι ρόλους σε μια σχέση. Να υποκρίνεσαι ότι έχεις χαρακτηριστικά που δεν έχεις. Ή να λες ψέματα ότι πιστεύεις πράγματα στο οποία δεν πιστεύεις. Και γενικώς να μην είσαι αυτός που πραγματικά είσαι. Άμα δεν εκφράζεσαι ελεύθερα στο τέρι σου, τότε δεν έχεις αληθινή σχέση. Τότε, τουλάχιστον από τη δική σου την πλευρά, είναι ψεύτικη σχέση. Γι' αυτό το λόγο πολλοί άνθρωποι μετά που θα χωρίσουν, λένε πω 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 ζούσαμε μια ξένη τόσα χρόνια, δεν την ήξερα. Ή ζούσαμε έναν ξένο, δεν τον ήξερα. Είναι ...πολύ δελεαστικό θα έλεγα ή ε, μπορεί να μας παρασύρει ε, το κέρδος του να έχουμε κάποιον μαζί μας ή κάποιαν μαζί μας, έναν άνθρωπο μαζί μας, ο οποίος να μας δείχνει αγάπη και να μας θέλει και να συνδεθεί μαζί μας γνωρίζοντας μια ψεύτικη εικόνα του εαυτού μας. Είναι μια εύκολη εντός αγκολήση. Δηλαδή θα σε ξεγελάσω... Ενώ είμαι εθισμένο, θα σου δείξω ότι δεν είμαι εθισμένο. Ενώ είμαι χαρτοπαίχτη ή με τζογαδόρο, θα προσποιηθώ πω δεν είμαι τζογαδόρο. Για λίγο καιρό θα σταματήσω να ενασχολούμαι με τον εθισμό μου με πολλή προσπάθεια, ώστε να σε πείσω ότι έχω σταματήσει, χωρί ουσιαστικά να έχω κάνει θεραπεία και χωρί ουσιαστικά να έχω κάνει αλλαγή. Για να σε έχω μαζί μου και εσύ να με αγαπά και για να διατηρώ τη σχέση. Ο άνθρωπο, ο οποίο ψεύδεται. Και δεν παρουσιάζει ποιο πραγματικά είναι μέσα στη σχέση του. Δεν συνδέεται αληθινά ουσιαστικά με τον άλλο. Παίζει ένα παιχνίδι. Και γι' αυτό το λόγο αυτός ο άνθρωπος το έχει πάρα πολύ εύκολο να αλλάξει πίστα στο παιχνίδι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος προσποιείται πως δεν είναι αυτοκαταστροφικός, προσποιείται πως δεν είναι ε, παίχτης, προσποιείται πως δεν είναι ψεύτης. Προσποιείται πως δεν έχει το α, το β, το γ, το δ, ελάττωμα ή την α, β, γ, δ, ψυχική διαταραχή, ακόμη χειρότερα διαταραχή προσωπικότητας. Αυτό που προσποιείται τον καλό, ενώ δεν είναι καλός, σημαίνει ότι δεν έχει πραγματική σύνδεση μαζί μας και δεν μας αγαπά πραγματικά. Οπότε πολύ εύκολα θα μας παρατήσει, θα μας απατήσει, θα μας χωρίσει και θα πάει παρακάτω. Γιατί δεν είναι πραγματικά μέσα σε μια σχέση. Δεν μπορείς να συνδεθείς πραγματικά με κάποιον να λες ψέματα ή αν λειτουργείς με ψεύτικο τρόπο και δεν είσαι πραγματικά ο εαυτός σου. Είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα να πιστεύουμε εμεί οι ίδιοι ή να συμβουλεύουμε άλλους ανθρώπους στο περιβάλλον μας και στην, στην κοινότητά μας ότι να λες τον άντρα σου αυτά που θέλει να ακούσει για να τα πας καλά μαζί του. Να δείχνεις τη γυναίκα σου αυτά που θέλει να δει. Να κάνεις την καλύτερη σου συμπεριφορά και να μην αφήνεις να δει ο άλλος τις αδυναμίες του χαρακτήρα σου, μην τυχόν και το χάσεις. Δεν θα τον έχεις ποτέ τον άλλον, αν δεν είσαι αληθινός και αν δεν είναι και αυτός αληθινός μεταξύ του. μαζί σου. Και αν δεν είστε σε μια σχέση που και οι δύο τολμάτε να είστε ο εαυτός σας και τολμάτε να σας δει ο σύντροφος σας γυμνούς και τολμάτε να δείτε και εσείς το δικό σας σύντροφο γυμνό. Είναι δύσκολο αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολο. Και οι takes two to tango και χρειάζονται δύο για να χορέψουν αγκό. Πρέπει και οι δύο οι άνθρωποι να είναι διατεθειμένοι να ξεγυμνωθούν πνευματικά, συναισθηματικά, ψυχικά, ψ... με όλους τους τρόπους. Μπροστά στον σύντροφο τους, μπροστά στον τέρι τους. Και να μπουν στη διαδικασία να συνδέσουν όχι μόνο την ωραία εικόνα την εξωτερική, όχι μόνο εκείνες τις πλευρές του χαρακτήρα τους και της προσωπικότητας τους που είναι ελκυστικές, αλλά να συνδέσουν και τους εσωτερικούς τους δαίμονες με τον άλλο. Να τους βγάλουν πάνω στο τραπέζι να εριστούν, να βγάλεις την πραμάτια σου. Είναι σαν μια περίπτωση για παράδειγμα που μπορεί να γινόταν στα παλιά χρόνια, γινόταν ένα προξενιό και σου έλεγαν ένα πολύ καλό λεβέντη και είναι πολύ σπουδαίο και είναι έτσι και είναι αλλιώ και είναι δολεφταρά και είναι πατριώτη και είναι το ένα και ο, ξέρω όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία θεωρούνταν ιδανικά. Και τον έπαιρνε η κοπέλα, και μετά ε, 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 ίσχυε η παροιμία Κυπριακή, «άλλον μα έδειξαν, άλλον μα εμπίξαν. Είναι μια Κυπριακή παροιμία που θέλει να πει άλλο μα έδειχναν πω είναι στην αρχή, άλλον έχουμε παντρευτεί, άλλον έχουμε φορτωθεί το οποίο μπορεί να συμβεί και με γυναίκα. Να παρουσιάζεται αθώα περιστέρα, να παρουσιάζεται χαμηλών τόνων, να παρουσιάζεται ότι συμφωνεί με τις απόψεις του μελλοντικού της συζύγου, ότι έχει παρόμοιες αρχές και ιδέες με την οικογένεια στην οποία πάει να παντρευτεί, γιατί είναι οι οικογένειε που παντρευόμαστε, the family we marry του που λένε οι Εγγλέζοι, και ακόμη κι αν ο σύντροφο μα ή η σύντροφο μα έχει κόψει σχέσει με του συγγενείς του, επηρεαζόμαστε από εκείνη την οικογένεια. Πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Οικογένειε. Οικογένειε από τι οποίε προέρχεται ο καθένα και τι είδου σχέση έχει με αυτέ τι οικογένειε και πόσο πολύ έχει δουλέψει ψυχολογικά την τυχόν αρνητική σχέση με αυτέ τι οικογένειε και πόσο έχει καταφέρει να εξηγειάνει μέσα του τουλάχιστον, αν όχι την πραγματική σχέση με του δικού του, αυτή τη σχέση. Οπότε και μια κοπέλα μπορεί να παρουσιάζεται ιδανική και μετά το γάμο, μετά που πλέον έχει δέσει το γάιδαρό τη, να βγάλει ένα χαρακτήρα πολύ διαφορετικό να το παίζει νοικοκυρά για παράδειγμα πριν από το γάμο και μετά από το γάμο να, είναι, να, μην συμμετέχει στις οικιακές εργασίες ισότιμα. Εγώ θεωρώ ότι και οι άνδρες και οι γυναίκες μοιράζονται τις οικιακές εργασίες, ενώ στην αρχή να προσποιείται ότι ναι, ευχαρίστως να μοιραστούμε τις οικιακές εργασίες και μετά να μην τις κάνει γιατί θα αφήνει όλες να τις κάνει ο άνδρας της και λοιπά και, λοιπά, και λοιπά. Δεν είναι συνταγή για επιτυχία το να κρύβεις τα λατώματα σου. Είναι συνταγή για παταγώδη αποτυχία η οποία βλάπτει όχι μόνο αυτόν που είναι ο αποδέκτης της υποκρισίας, αλλά και τον ίδιο που υποκρίνεται, γιατί αυτός που υποκρίνεται δεν θα μπορέσει ποτέ να ζήσει αληθινά. Μπαίνουμε σε μια σχέση και κοροϊδεύουμε το άλλο πρόσωπο παρουσιάζοντας ένα τέλειο α, ψευδεπίγραφο εαυτό, δηλαδή μια ψεύτικη εικόνα τελειότητας, όσο καιρό να καταφέρουμε να ξεγελάσουμε τον άλλον ότι είμαστε κάτι που δεν είμαστε, κάποια στιγμή θα χαλάσει η συνταγή, είτε εμεί θα βαρεθούμε και θα την κάνουμε με ελαφρά πηδηματάκια για να πάμε να παίξουμε αλλού, είτε το ταλέπορο τέρι μας θα ξυπνήσει κάποια στιγμή και θα πει πω πω με ποιον είμαι, με ποιαν είμαι, είμαι με έναν ξένο, είμαι με μια ξένη που δεν τον γνωρίζω, που δεν με γνωρίζει, που είναι απρόβλεπτος, που είναι απρόβλεπτη, που μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη να κάνει 180 μοίρες στροφή στα συναισθήματα, στις απόψεις, στις τάσεις ζωής. Γιατί ακριβώ οι άνθρωποι που προσποιούνται μπορούν να αλλάξουν εύκολα, δεν έχουν σταθερότητα στην έκφραση των απόψεων του. Κάποια στιγμή θα ξυπνήσει αυτό που κοροϊδεύουμε και θα πάρει τη ζωή του, τη ζωή τη στα χέρια τη και θα γλιτώσει από εμά. Εμεί όμω, πότε θα γλιτώσουμε από το στουρθοκάμιλο εαυτό μα. Δεν είναι λύση των προβλημάτων να τα χώνουμε κάτω από το χαλί. Δεν είναι λύση των προβλημάτων να αρνούμαστε την ύπαρξή του. Δεν είναι λύση των όποιων προβλημάτων μας να πείσουμε έναν καλό άνθρωπο ή έναν δοτικό άνθρωπο να μας αγαπήσει. Δεν είναι λύση. Οπότε, εάν εμείς ή ο σύντροφος μας δεν μπορούμε ή δεν μπορεί να είναι ο εαυτός του, εαυτό, είμαστε ο εαυτός μας μέσα σε μια σχέση, τότε κάτι πάει πάρα πολύ χι. Δεν μπορεί να επιβιώσει μια σχέση στην οποία Είτε ο ένας, είτε ο άλλος, είτε και οι δύο δεν μπορούν να είναι ο τους. Δεν μπορούμε να ζούμε μέσα στην υποκρισία και μέσα στο ψέμα. Ακόμα και οι μεγαλύτεροι ψεύτες και οι μεγαλύτεροι υποκριτές και οι πιο διαταραγμένες, αδιάγνωστες προσωπικότητες κουράζονται από τη συνεχή προσπάθεια ε, απόκρυψης Αλήθειας, απόκρυψη προβλημάτων, απόκρυψη πληροφοριών, απόκρυψη κινήτρων, απόκρυψη συναισθημάτων. Εγώ προσωπικά λυπάμαι πάρα πολύ, πάρα πολύ του ανθρώπου που μπαίνουν μέσα σε σχέσει από συμφέρον. Συνήθω από οικονομικό συμφέρον μπαίνουν μέσα σε σχέσει οι άνθρωποι που μπαίνουν από συμφέρον, είτε οικονομικό συμφέρον, είτε κοινωνικό συμφέρον, να πάω να παντρευτώ, τον τάδε άνθρωπο που είναι από την τάδε οικογένεια και αυτό θα με βοηθήσει να ανοιχθώ επαγγελματικά, για παράδειγμα, Είναι να πω να παντρευτώ αυτόν τον άνθρωπο ο οποίο έχει δουλέψει πολλά χρόνια και έχει, κάνει, έχει χρήματα, ώστε να είμαι καλά οικονομικά, ή να παντρευτώ αυτή τη γυναίκα που προέρχεται από μια οικογένεια που έχουν περιουσία, ώστε να οι γονεί τη, η πρίκα τη να με βοηθήσει στι επιχειρήσει μου. Δεν ξέρω εγώ με τι τρόπο λειτουργεί ο ούτε με ενδιαφέρει, ούτε με αφορά, ούτε και θα ήθελα να τον να τον μιμηθώ αυτόν τον τρόπο μακριά από μας όποιο το κάνει αυτό το πράγμα ούτε και ο ίδιος ε, έχει συναισθήματα για εκείνο το πρόσωπο ούτε και ο ίδιος αγαπά εκείνο το πρόσωπο είναι από συμφέρον που στη σχέση και όταν πάψει το συμφέρον ή όταν καλείται μέσα σε μια σχέση να δουλέψει ψυχικά και πνευματικά, να κάνει και ο ίδιος προσπάθεια. Δηλαδή σε μια δύσκολη στιγμή τη συντρόφου του, του συντρόφου του, σε μια δύσκολη στιγμή που θα πρέπει να ανασηκώσει τα μανίκια και να εργαστεί και αυτός ψυχικά, σωματικά κλπ. Θα πάρει την άγουσα, θα φύγει με λαφρά πηδηματάκια και πολύ πιθανόν να συμπεριφερθεί και με έναν τρόπο που να δείχνει ότι ποτέ μα ποτέ δεν μας είχε αγαπήσει ή δεν είχε αγαπήσει εκείνο το πρόσωπο. Δεν ξέρω αν έχω γίνει κατανοητή. Η γνώμη μου είναι ότι ακόμη και όταν έχουμε ελαττώματα, μάλλον και τα ελαττώματα μας, γιατί όλοι έχουμε ελαττώματα, και τις αδυναμίες μας και τα προβλήματά μας, είναι υγιές να μπορούμε να τα λέμε και να τα δείχνουμε μέσα στη σχέση μας. Και αν ένας άνθρωπος που είναι ειλικρινής και είναι ο αυτός του και τα έχει όλα καθαρά πάνω στο τραπέζι σε μια σχέση, αν ε, σχετιστεί με έναν άνθρωπο που δεν είναι, δεν θα χάσει κάτι αυτός ο άνθρωπος. Θα, θα πηγίνει η σχέση θα προχωρήσει η σχέση, θα τελειώσει η σχέση και τουλάχιστον θα γνωρίζει ότι ο ίδιος μπορεί να αγαπά πραγματικά και να δίδεται. Και φυσικά θα πάρει και μια πολύ καλή, <χει> ένα πολύ καλό μάθημα για το μέλλον, ώστε την επόμενη φορά να εξετάζει καλά τα κίνητρα του οποιοδήποτε, της οποιασδήποτε τον προσεγγίζει και δείχνει ενδιαφέρον. Αυτό που πραγματικά χάνει είναι αυτό που κάνει το σουθωκάμιλο, είναι αυτό που κρύβει το κεφάλι του στην άμμο, είναι αυτό που κρύβει τα προβλήματα κάτω από το χαλί, είναι αυτό που νομίζω ότι μπορεί να ξεγελάσει τον την σύντροφό του, αλλά στο τέλο ξεγελάει και εμπέζει κτρά τον ίδιο του τον εαυτό. Εύχομαι σε όλου μα να έχουμε τη δύναμη και τα κότσια και την πνευματικότητα να είμαστε ο εαυτό μα σε όλε μα τι σχέσει, επειδή μα αξίζει μια αληθινή ζωή. Καλό βράδυ. Φίλια. Βραδί θυμάμαι. Βραδινό δεν είναι. Καλό βράδυ.